Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, ο καλός μου φίλος και πρόεδρος ήταν στον Ερευνητικό εδώ Οργανισμό Ελλήνων, ο πρόδρομος ο Κοψανίδης, το 2012 είχε κάνει ένα πολύ εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Σκωτία, η χώρα των Ελλήνων». Δεν είχε καθόλου άδικο που έβαλε αυτόν τον τίτλο. Σήμερα θα το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω το θέμα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να αντιληφθούν οι πάντες ότι δεν είχε καθόλου, μα καθόλου αδικό ο συνεργάτης μου και φίλος μου για τον τίτλο αυτό. Είναι δίπλα μου βέβαια, δεν θα μπορούσα να έχω καλεσμένο άλλον, έτσι, πρόδρομε. Γιάννη, να κάνουμε μια διόρθωση διευθύνων σύμβουλος, γιατί πρόεδρος είναι ο κ. Μακρόπουλος. Ναι, τότε ήσουν πρόεδρος εσύ. Ναι, τότε. Αυτό εγώ αυτό το θυμάμαι, γι' αυτό. Τότε ήταν και η χρονιά που είχαμε ξεκινήσει τη συνεργασία κιόλας. Ναι, η χρονιά που ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε το 12. Πράγματι, πέρασαν 7 χρόνια κιόλας. Εμείς να είμαστε καλά και έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον. Λοιπόν, το Σκωτία χώρα των Ελλήνων πρέπει να το ξεκινήσουμε ως εξής κατ' εμέ. Οι κασιτερίδες νήσι που στην αρχαιότητα ήταν η Αγγλία και η Ιρλανδία όπως ξέρουμε εμείς σήμερα, οι Μικηναίοι, όπως μας λένε και οι αρχαιολόγοι και τα ευρήματα, είχαν κάνει εκεί αποικίες για να μπορούν να έχουν να γίνεται εξόρυξη κασίτερου για να μπορούν από εκεί να τον φέρουν στην Ελλάδα. Όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Και είδα ότι το ανέπτυξες. Ας πούμε λίγα. Γιάννη, να ξεκινήσουμε λίγο για την ιδέα του ντοκιμαντέρ. Άμα θέλεις έτσι, ναι. Να το πάμε για να μην μπερδεύουμε. Ναι. Όπως θέλεις. Όπως θέλεις. Να πούμε ότι το 2010, δύο χρόνια δηλαδή πριν γίνει το ντοκιμαντέρ, μας είχαν έρθει κάποια mail στον οργανισμό που είχαν μέσα αυτά τα μέλη κάποια στοιχεία γενικά με το θέμα την καταγωγή των Σκοτσέζων. Κάποια στιγμή εμείς μαζέψαμε αυτά τα θέματα και τα στοιχεία και κάναμε ένα δεκάλεπτο βίντεο το οποίο τότε το είχαμε βάλει στο YouTube και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτά τα δύο βίντεο αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο προβολές. Μπράβο. Και τότε, αν θυμάσαι, γιατί ξέρω ότι αγαπάς και το ποδόσφαιρο κιόλας, υπήρχε η εφημερίδα η Sport Day. Βεβαίως. Και υπάρχει ακόμα. Ακριβώς, και υπάρχει ακόμα. Τότε, στην Sport Day, στο δεύτερο φύλλο, έγραφε ο δημοσιογράφος ο Πανούτσος. Γνωστός για μια αθλητική εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ με τον ναι, βεβαίως. Έχει πάρει αυτό το δεκάλεπτο βίντεο και το έχει ξεφτυλίσει. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, ότι όλα τα κάνανε οι Έλληνες, όλα το ένα, όλα το άλλο. Τότε, αν θυμάσαι, ήταν και λίγο στη μόδα και ο Λιακόπουλος που τα φούσκωνε λίγο. Δεν ήθελε πολύ για να το κάνει. Και άμα ο Γουίλιαμ Γουάλας, ο Braveheart, ήταν από την Καλαμάτα και όχι ήταν από εκεί και όχι ήταν από εκεί, το πήρε και το ξεφτύλισε. Κάποια στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, τι έγινε, ότι διάβασα, εγώ μου στείλανε την εφημερίδα, τη διάβασα και λέω, ωραία, ήρθε η ώρα να το κάνουμε ντοκιμαντέρ, να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Πολύ καλά έκανες. Ξεκίνησα δύο χρόνια, δηλαδή το 2010 μέχρι το 2012, έγιναν τότε και κάποια ταξίδια και στη Σκωτία και στο Βατικανό, στη βιβλιοθήκη κλπ. Για κάποια χειρόγραφα προς μελέτη και όλα αυτά και ο όγκος της έρευνας, δηλαδή χειρόγραφα, βιβλιοθήκη, φωτογραφίες, όλα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σκέψου ότι ήταν ο όγκος ενός δωματίου στα γραφεία. Μα μόνο η αρχαία ελληνική γραμματεία φτάνει για να γράψει και 1000 σελίδες βιβλίου. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή έπρεπε όλη αυτή η έρευνα να γίνει ντοκιμαντέρ. Πολύ καλά έκανες. Κόψαμε αρκετό υλικό, φυσικά, γιατί το ντοκιμαντέρ του τότε ήταν 35 λεπτά περίπου, 37 λεπτά. Οπότε ξέρεις και εσύ τηλεοπτικά με την εμπειρία σου ότι και παραπάνω ίσως θα κούραζε λίγο και όλα αυτά. Όπως το δύο κατά. Αν είναι έτσι οι ταινίες που είναι μία μισή ώρα, ναι, εντάξει, θα πρέπει να κουράζει. Εννοείται. Βγήκε το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ μέχρι και σήμερα έχει πάνω από 200.000 προβολές. Έχει παιχτεί μεταφρασμένο και στην Σκωτία, στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου. Αυτό είναι μεγάλη. Πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές και από τους φοιτητές και από τους καθηγητές εκεί.
και θα φτάσουμε μετά σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο εκεί, ο οποίος έχει γράψει και κάτι παρόμοιο. Αυτοί όλοι που κατηγορούν ελαφρά την καρδία, το κάνουν χωρίς επιχειρήματα. Είναι ιστορικά, με τη λέξη ιστορία είναι χωρισμένοι, έχουν πάρει διαζύγιο. Απλά και μόνο κατηγορούν, λέει, έχεις επιχειρηματολογία. Μπορείς να σταθείς απέναντί μου. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό. Εσύ πράγμα. Το ξέρεις. Και λένε, επιχειρήματα θέλω. Μπορείς να ανατρέψεις αυτό που λέω μέσω των αρχαίων ιστορικών ή μέσω ευρημάτων, μέσω κάτι. Μπορείς να το ανατρέψεις. Όχι. Και το χειρότερο, Γιάννη, σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί όλοι να είναι παντογνώστες, έτσι. Δηλαδή, ένας ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και σε αυτό ακόμα είναι μέτριος, δεν μπορεί να είναι άριστος γνώσης της ιστορίας και μάλιστα πιανής ιστορίας, γιατί τις ιστορίες που δεν διδάσκεται καν και στα σχολεία, έτσι. Για να μην πω τώρα στα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν... Ακριβώς. Μα και η λέξη Σκωτία, Σκότλαντ λένε αυτοί, η χώρα του Σκότους. Σκωτία τι σημαίνει? Σκοτάδι. Ακριβώς. Τόσο ρε πια δεν πάει το μυαλό. Η σωστή ονομασία είναι με όμικρον, έτσι. Ναι, από το Σκότος. Από το Σκότος. Η χώρα του Σκότος. Γιατί η γιόλος είναι πια. Η ομιχλώδη Δύση. Όπως αναφέρεται και στους άθλους του Ηρακλή. Ακριβώς. Δηλαδή τόσο πια. Τόσο πια. Είναι εξόφθαλμο μόνο το όνομα. Να μην πούμε, θα τα πούμε και για τους Δρυΐδες, θα τα πούμε και για όλους. Αλλά οι Μικηναίοι τώρα όταν λέμε, έτσι. Εσύ το έχεις συμπεριλάβει από αυτό το βιβλίο σου. Μας λένε ότι ήταν το 1600 και ότι πήγαν εκεί. Οι Κέλτες πότε εμφανίζονται, που είναι οι πρόγονοι των Σκοτσέζων και των Βρετανών? Πότε εμφανίζονται? Σύμφωνα με την συμβατική ιστορία και... Με τη συμβατική, ναι, αυτή θέλω. Ακριβώς. Και να πάμε λίγο με τις Κασιτερίδες νήσι. Εκεί πέρα οφείλουμε να πούμε ότι ο Όμηρος μέσα στην Ιλιάδα που αναφέρει για τις Κασιτερίδες νήσι, που γινόταν εμπόριο κασίτερου από εκεί και γι' αυτό ονομάστηκαν Κασιτερίδες νήσι. Ακριβώς. Λένε ότι το εμπόριο γινόταν σε γλώσσα που καταλαβαίνανε και οι δύο. Δηλαδή και ο έμπορος που ερχόταν από την Ελλάδα, αλλά και αυτός που κατοικούσε εκεί. Λατινικά τότε δεν υπήρχαν. Λες να ήταν να μιλούσαν αγγλικά και ήταν διεθνής γλώσσα. Διεθνής γλώσσα από τότε τα αγγλικά, ρε. Οπότε είναι... Θα τους διακομωδήσουμε εμείς τώρα. Ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να το επισημάνουμε. Βέβαια, εννοείται. Γιατί πάρα πολύ απλά για να μιλάνε την ίδια γλώσσα σημαίνει ότι η γλώσσα προϋπήρχε. Και για να προϋπήρχε η γλώσσα σημαίνει ότι κάποιοι είχαν κατοικήσει εκεί και ή την είχαν μεταδώσει ή ήταν και γηγενείς λαοί που ξεκίνησαν να μιλάνε αυτή την διάλεκτο. Βέβαια. Τώρα, οι Κέλτες ήρθαν γύρω στο 500, σύμφωνα με τη συμβατική ιστορία, κάτι το οποίο όμως έρχεται να ανατρέψει ο γιος του Ηρακλή, ο Κέλτος, που είχε το όνομα Κέλτος. Και εκεί είναι και η ρίζα της λέξης, αλλά και η καταγωγή, γιατί Κέλτος, αν αναλύσουμε την λέξη, βγαίνει από το ρήμα κελό που σημαίνει υπέβο, που εδώ, Γιάννη, τώρα ξέρεις ότι οι συμπτώσεις καμιά φορά λένε και την αλήθεια, ότι το καλύτερο κομμάτι στρατιωτικό των Κελτών είναι τυπικό. Έπεισε καμιά φορά. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Ηρακλής γέννησε... παντρεύτηκε τη Γαλάτια, έτσι, η οποία ήταν άσπρη σαν το γάλα, γι' αυτό τη λέγανε Γαλάτια. Γι' αυτό είναι η Γαλάτια, η οποία Γαλάτια ήταν και κόρη ενός βασιλιά της Βρετανίας. Γέννησε ένα αγοράκι, τον οποίο τον ονόμασε Κέλτο και είναι ο πρόγονος της Κέλτικης φυλής. Αυτοί πήγανε, σύμφωνα με τη συμβατική, όχι με τη συμβατική ιστορία, με την κανονική, που πιστεύουμε εμείς, γύρω στο 1000 π.Χ. Όμως η Βρετανία κατοικείται τουλάχιστον από το 6.000 π.Χ. Φυσικά υπάρχουν ευρήματα που κατοικείται από το 6.000 π.Χ. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι οι Μικηναίοι πήγαιναν εκεί, να δούμε... Και κάνανε εμπόριο, δηλαδή. Βέβαια. Ότι υπήρχαν κάνει βάση, όχι μόνο εκεί, και πιο πριν από εκεί, ακριβώς. Γιατί αλλιώς πώς θα πήγαιναν τα καράβια από Ελλάδα μέχρι εκεί. Φυσικά. Έπρεπε να είχαν απικίες για ανεφοδιασμό. Έρχομαι εγώ τώρα και το έχω πει κι άλλες φορές. Να το πω κι άλλοι, δεν με πειράζει. Η επανάληψη είναι μητήρ της μαθήσεως για κάποιους, οι οποίοι θέλουν να μένουν ανιστόρυχοι και αμόρφωτοι. Εμείς θα τα λέμε, δεν πειράζει. Οι Μικηναίοι, εφόσον μας λένε ότι είναι
από το 2000 και εδώ οι αρχαιολόγοι μας, οι οποίοι αρνούνται οτιδήποτε πίσω από το 2000 π.Χ. ελληνικό, μόνο και μόνο για τη θεωρία των Ινδοευρωπαίων, για να συνεχίζει να στέκεται αυτή η άθλια θεωρία. Καλά που ο Χουρμουζιάδης και ο Σκορέστον κατάφερε και επιβλήθηκε και το Δίμηνη και το Σέσκρο και ό,τι άλλο στο δυστυχείο. Πήγανε πριν το 2000, γιατί αν ήταν κάποιοι σημερινοί, ίσως να μην το κατάφεραν αυτό. Έρχομαι τώρα και λέω: ο Αδαμάντιο Σάμψον μας έδωσε συνέντευξη εδώ. Είναι ο άνθρωπος, ο μεγάλος μας αρχαιολόγος, που ανακάλυψε στη Γιούρα το πλακίδιο και στη Μήλο το άλλο το πλακίδιο που είχαν τα γράμματα. Α, Ι, Δ, Χ και Ν. Ωραία. Το 5.000 π.Χ. το ένα, το 4.000 π.Χ. το άλλο. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Δεν μπόρεσε να το αντικρούσει κανένα αυτό. Ναι, αλλά αυτά τα γράμματα τα εφεύρεσε ο Παλαμίδης, σύμφωνα με όλους τους αρχαίους ιστορικούς, ο οποίος ήταν ιερός του Τροϊκού Πολέμου. Ο οποίος ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε όταν ήταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Ωραία, κύριε. Πώς λοιπόν μπορεί να έγινε το 1200 ο Τροϊκός Πόλεμος, όταν τα γράμματα που εφεύρεσε ο Παλαμίδης, σύμφωνα με όλους τους αρχαίους ιστορικούς, υπάρχουν σε χρήση και από τον τελευταίο ψαρά. Το 5.000 π.Χ. και το 4.000 π.Χ. Εκτός αν υπονοούν ότι ο πολιτισμός των Μυκηναίων ήταν 5.000 χρόνια πολιτισμός. Δηλαδή πάτε να μας τρελάνε όλους μαζί, έτσι πρόεδρε. Άρα εφόσον και πολύ ορθώς γράφεις εδώ ότι κατοικείται από το 6.000 π.Χ. στο βιβλίο σου και μπράβο σου, πρέπει να το ξαναδείξω. Η Σκωτία, η χώρα των Ελλήνων, έτσι, η Βρετανία, η υπερβόρεια Ελλάς. Είμαστε όλοι ότι κάνουμε τη διαφήμιση. Δεν πειράζει, σου αξίζει. Όχι, είναι από το δικό μας εκδοτικό, έτσι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Άρα λοιπόν, εφόσον σωστά το γράφεις ότι από το 6.000 π.Χ. κατοικείται η Βρετανία, μήπως ήταν οι Μυκηναίοι που ήταν εκεί και την κατοικούσαν. Ε! Ποιος μπορεί να μας τον ανατρέψει αυτό, κύριε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα flashback και να πούμε καταρχήν ότι το αποτέλεσμα της έρευνας, γιατί εγώ είμαι υπέρ, Γιάννη, το ότι δεν υπάρχει έρευνα χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι άρθρα που είναι έρευνα, αλλά στο τέλος αυτός που κάνει την έρευνα δεν λέει που κατέληξε και σύμφωνα με τη δικιά του γνώμη δεν πιστεύει, έτσι. Βεβαίως. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα της έρευνας λέει ότι οι Σκοτσέζοι προέρχονται κατά το 1/3 από τους Έλληνες. Το άλλο 1/3 είναι από τους Άτλαντες, που θα έρθουμε και μετά εκεί, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και το ένα άλλο τρίτο, είναι το τελευταίο, είναι από γηγενείς πληθυσμούς. Οι οποίοι όμως γηγενείς πληθυσμοί, όπως μας αναφέρει ο Όμηρος, μιλούσαν την ελληνική. Αλλιώς πώς συγνοούνται και κάνανε. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες θα μιλούσαν άλλη γλώσσα όταν ήταν οι κοσμοκράτορες τότε. Έτσι να τα λέμε αυτά. Όταν ο Αγαμέμνων κατάφερε και συγκέντρωσε 1200 πλοία για να πάει στην Τρία, γεμάτα στρατιώτες, βάλτε με το νου σας τι θα μπορούσε να έκανε μια αντιψώνηση και πήγαινε κατά εκεί με αυτά τα πλοία. Στις μέρες μας. Βάλτε με το νου σας. Στις μέρες μας, δηλαδή δεύτερο παγκόσμιο και όλα αυτά, τέτοια μάζοξη πολεμικών πλοίων δεν έχει γίνει. Όχι. 1200 πλοία. Όχι, ούτε σήμερα. Ακριβώς. Άρα αυτός ο άνθρωπος αποκλείεται να πήγαινε εκεί και να έδινε εντολή στους ανθρώπους τους. Μιλήστε τη χώρα, τη γλώσσα των Ιθαγενών. Μάστε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, πώς είναι η γλώσσα τους και μιλήστε. Φυσικά. Αποκλείεται ένας κοσμοκράτορας να το έκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Γιάννη, δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για την Τρία και για αυτό που είπαμε πριν, ότι είπες πριν για την Τρία. Η Τρία, πάρα πολύ απλά, ένας από τους λόγους που λέγεται, φυσικά δεν νομίζω ότι κάποιος λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι ο πόλεμος στη Τρία έγινε για την ωραία Ελένη. Καλά εννοείται. Έτσι. Για το εμπόριο και τα στενά. Ακριβώς. Και για έναν άλλο λόγο, για τον λόγο του ότι πάρα πολύ απλά οι Τρώες, όπως και οι Άτλαντες, όπως και οι Σκοτσέζοι, είχαν απολέσει την πίστη τους προς το φως, δηλαδή προς τον Απόλλωνα, και είχαν γυρίσει την πίστη τους τότε προς το σκότος. Με τους δρυίδες. Από τη λέξη δρύς, που την έχουμε κι εμείς. Ακριβώς. Από εκεί προέρχεται. Ακριβώς. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και σε κάποια σημεία μέσα από τους άθλους του Ηρακλή. Έτσι, όπου εκεί πέρα έχουν εμφανιστεί και περίεργα πλάσματα, όπου φανερώνει αυτό που λέμε, το ότι γύρισε η λατρεία τους προς το σκότος. Και ένα από τα σημεία που έγινε και ο πόλεμος στην Τρία ήταν και αυτός.
Ένας άλλος τώρα που έγινε με τους Άτλαντες ήταν και αυτός και οι πολύματα των Ατλάντων κατάφεραν να κατοικήσουν στη Σκωτία. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό. Ήμουνα καλεσμένος σε μια εκπομπή στο Μακεδονία, στη Φυγόκεντρο. Και ήμουνα καλεσμένος σε ένα επεισόδιο που είχε θέμα την Ατλαντίδα. Εγώ πιστεύω ότι η Ατλαντίδα είναι ανάμεσα στην Αμερική και στις Ηράκλειες Στήλες. Του Γιβραλτάρ. Ακριβώς. Και μάλιστα, αν θα δούμε και έναν παγκόσμιο χάρτη ή το Google Earth, θα δούμε μάλιστα ότι και το κομμάτι που ήταν η Ατλαντίδα είναι λίγο εξογκωμένο ακόμα. Αυτό μας φανερώνει. Δυστυχώς. Ναι, πέραν του Πλάτωνος. Ακριβώς. Δεν έχουμε άλλες αποδείξεις. Αυτό μας φανερώνει ότι εφόσον ήταν εκεί η Ατλαντίδα, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο σε μια καταστροφή κάποιοι οποίοι σώθηκαν να πάνε δίπλα ακριβώς που ήταν η Σκωτία. Ή κατ' επέκταση Βρετανικές νήσεις. Δεν ακούγεται παράλογο. Έτσι. Και αν τώρα συνθέσουμε και αυτά που έλεγε ο Πλάτωνας ότι οι Τρώες μιλούσαν και αυτοί ελληνικά. Μα ο Πρίαμος πώς συνεννοήθηκε με τον Αχιλλέα. Ακριβώς. Είχαν μεταφραστεί. Ο Έκτορας με τον Αχιλλέα. Ακριβώς. Κατά την ώρα που θα μονομαχούσαν, πώς μιλούσαν, είχαν μεταφραστεί. Ακριβώς. Τα ίδια ήθη έθιμα, ίδια γλώσσα είχαν. Φίλιος πόλεμος ήταν στην κυριολεξία. Μιλούσαν και οι Άτλαντες ελληνικά. Άρα λοιπόν τώρα καταλαβαίνουμε γιατί οι γηγενείς λαοί των Βρετανικών νήσων είχαν σαν γλώσσα τους τα αρχαία ελληνικά. Βεβαίως. Δεν αναφέρεται και πολύ σωστά γράφει μόνο στην Ιλιάδα του Ομήρου ότι οι Έλληνες μετέφεραν από την Βρετανία κασίτερο και λεγόταν κασίτερη νήσοι. Μόνο αυτό δεν το λέει φυσικά έτσι. Ο Αριστοτέλης στα μεταλλογικά του, ο Στράβωνας στα γεωγραφικά του, το βιβλίο λέει, ο Πλάτωνας στον Κρητία, ο Διόδωρος Σικελιώτης στη βιβλιοθήκη του. Στη βιβλιοθήκη ιστορική. Ναι. Και πολύ αργότερα βέβαια έχουμε και τον Πιθέα τον Μασαλιώτη που πήγε μέχρι εκεί και κατάφερε να χαρτογραφήσει την Βρετανία. Μεγάλη τεράστια μορφή. Στη Μασαλία τον έχουν άγαλμα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα. Ναι. Πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν. Το έχω αυτό, είμαι καλός πασέρα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή την έρευνα, έπεσα πάνω σε ένα βιβλίο και τώρα εδώ είναι το παράλογο, γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε λίγο με εδώ, με την Ελλάδα. Είπαμε τι έκανε ένας δημοσιογράφος Έλληνας. Και να πάμε τώρα στον Μπάρι Κάνλιφ, ο οποίος είναι ένας Βρετανός ιστορικός, ο οποίος είναι καθηγητής στην έδρα της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος έχει βγάλει ένα βιβλίο, ο άνθρωπος έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, είναι σαν και σένα, έτσι, έχει γράψει και εσύ. Ναι, πάρα πολλά, το ίδιο ήταν και αυτός. Ένα από τα βιβλία του λοιπόν που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Penguin, τι τίτλο έχει, ξέρεις? Για πες. Πιθέας, ο Έλληνας που ανακάλυψε τη Βρετανία. Και είναι επανανακάλυψη, ναι. Όπως ο Κολόμβος είναι. Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, γιατί πώς είναι δυνατόν να την ανακάλυψε αφού βρήκε ανθρώπους? Συμφωνώ. Ένας ιστορικός Βρετανός, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έτσι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Έτσι. Γράφει ένα βιβλίο και μάλιστα είναι και μεγάλη έρευνα, η οποία πάρα πολύ απλά τι λέει? Ότι ο Πιθέας, ο οποίος ήταν Έλληνας και έφυγε από την Μασσαλία, πήγε, πέρασε έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, κατευθύνθηκε προς τα πάνω και γνώρισε και χαρτογράφησε τις Βρετανικές νήσεις. Με πολύ μικρή απόκριση. Ναι, φυσικά. Ήταν κάτι το τρομερό για την εποχή εκείνη να καταφέρει να το κάνει. Επίσης να πούμε ότι αυτό δεν το έκανε μόνο ο Πιθέας, το έκανε και ένας άλλος Έλληνας, ο οποίος... Και ο Ευθυμένης, αν δεν απατώμα. Ακριβώς, και ο Ευθυμένης από τη Μασσαλία, ο οποίος αυτός, επειδή το πήγε και ένα βήμα παραπάνω και επιβεβαίωσε και αυτά που έλεγε και ο Όμηρος, ότι πάλι γνώρισε λαούς και χωριά τα οποία μιλούσαν ελληνικά κλπ. Είναι ένας Έλληνας χαρτογράφος, λίγο ιστορικός, ξέρεις, τότε ήταν λίγο απ' όλα όλοι, ήταν πανεπιστήμονες. Αναγκασμένοι ήταν. Ακριβώς. Εγώ θα το πω θαλασσοπόρο της εποχής. Okay. Μήπως τώρα δεν κατάνε στο βιβλίο από μνημονεύματα και καπιτάκι. Ακριβώς. Μια μορφή ιστορίας. Ακριβώς. Ο οποίος τότε τι έκανε? Τον Ευθυμένη τον έχουν εξαφανίσει, Γιάννη. Ξέρεις.
αυτή την τεράστια μορφή. Περιηγήθηκε την Αφρική. Αυτό έφτασε μέχρι κάτω. Φυσικά, γύρισε από εκεί μετά και. Και αυτό είναι άγνωστο. Μόνο αυτή είναι άγνωστη η πρόδρομη. Ναι, αλλά και αυτή. Επειδή έψαξα στα πανεπιστήμια όμως τα γαλλικά, αλλά και στα σχολεία στα γαλλικά. Και οι δύο, δηλαδή και ο Ευθυμένης και ο Πειθέας, αναφέρονται. Εγώ πλέον τις πιο πολλές πληροφορίες που χρειάζομαι τις αντλώ από ξένες σελίδες. Ναι, και όχι από ελληνικά. Γιατί δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι ξένοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα για μας από ό,τι εμείς. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά, φυσικά. Τι να κάνουμε. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν και ο Γυριώνης που είναι σε έναν από τους 12. Άθλους του Ηρακλή. Κλείνε. Στην Ερυθία νήσο, ο Μιχλώδης, στην Μιχλώδη Δύση. Λογικά θα πρέπει να ήταν κάπου εκεί. Όχι, είναι στη Σκωτία. Είναι στη Σκωτία. Καταρχήν να πούμε ότι ο Γυριώνης τι ήταν. Ήταν γίγαντας. Με τρία κεφάλια. Μάλιστα υπάρχει γλυπτό σε μουσείο της Ευρώπης που το έχω, γιατί να πούμε το βιβλίο έχει και φωτογραφίες στο τέλος του και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία του Γυριώνη όπου υπάρχει γλυπτό του που τον δείχνει με τρία κεφάλια και ήταν μία από, από τις πληροφορίες που σου είπα πριν ότι οι Σκοτσέζοι γύρισαν λίγο και άρχισαν να πιστεύουν προς το Θεό του Σκότους, δηλαδή στο Κρόνο τότε. Και ίσως από εκεί πέρα προέκυψαν και όλα αυτά τα περίεργα πλάσματα, τα οποία όχι μόνο τα έχουμε γραμμένα, τα έχουμε και σκαλισμένα. Δηλαδή τον Γυριώνη, ο οποίος Γυριώνης ήταν, και ο πατέρας του Πολύφημου. Δηλαδή πρόσφατα να δεις πώς που γνώριζε πολλά πράγματα, δηλαδή πολλές φήμες. Και πού το συναντάμε τον Πολύφημο? Ξέρεις. Στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια. Ο Κύκλοπας. Ακριβώς που τον είπε ο Οδυσσέας ότι είμαι ο κανένας. Για να μην μπορεί να καταλάβει ποιος την έφερε. Δηλαδή, όταν μια ελληνική ιστορία βασίζεται σε τόσα στοιχεία που αυτά δένουν μεταξύ τους. Και εμείς τα κάναμε παραμυθάκια. Ακριβώς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το πάρει κάποιος και να πει. Γιατί, Γιάννη, κακά τα ψέματα, από αυτό που έχω δει από την έρευνα, είναι ότι πλέον οι συμβατικοί ιστορικοί κάνουν ένα πράγμα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Ότι παίρνουν έναν ιστορικό της αρχαιότητας, κρατάνε τα κομμάτια που του συμφέρει για την συμβατική παγκόσμια ιστορία και τα κομμάτια που δεν του συμφέρει, τι κάνουν, τα πετάνε απ' έξω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Πλάτωνας σε όλα αυτά που λέει να είναι σωστά, αλλά με το που μιλάει π.χ. για την Ατλαντίδα να λέει ότι, να λένε οι ιστορικοί, οι σύγχρονοι, ότι είναι ψέματα και ότι τα έβγαλα το μυαλό του. Ωραία, δηλαδή τα άλλα γιατί δεν τα έβγαλα το μυαλό του. Πού τα δέχεσαι? Έλατε. Κοίταξε, επειδή δεν υπάρχουν ευρήματα, του συμφέρει να το λένε γιατί δεν υπάρχουν ευρήματα. Όπως δεν υπήρχαν μέχρι πριν 130 χρόνια περίπου ευρήματα από τις Μυκήνες και από την Τρία. Δεν υπάρχουν πλέον ή δεν τα φέρουν και στο φως της δημοσιότητας? Επειδή μέχρι τότε θεωρούνταν παραμύθι όλη η Ιλιάδα. Θεωρούνταν με ένα ωραίο παραμυθάκι του Όμηρου. Ποια Τρία, ποιες Μυκήνες. Άγνωστα αυτά, είναι παραμύθια του Όμηρου κτλ. Όταν ανακαλύφθηκαν όμως αυτά, μετά η γνωσός, άρχισαν όλοι να κάνουν κολοτούμπα. Ναι. Αλλιώς. Γιάννη, να πω λίγο κάτι πάνω. Κάποια στιγμή θα κάνουν και εδώ κολοτούμπες. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη να τις κάνουν. Ναι, δεν κρατάνε μικρό καλάθι. Συμφωνώ. Κάτσε, δεν ξέρεις τι θα βρεθεί. Γιάννη, πολλά τρέλα. Να δώσουμε τώρα ένα στοιχείο στον κόσμο. Την δεύτερη άδεια που πήρα για τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, να πούμε καταρχήν λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, γιατί ο κόσμος ακούει πολλά, λίγα είναι στη δημοσιότητα κλπ. Η Βιβλιοθήκη του Βατικανού δεν είναι μια βιβλιοθήκη που είναι σαν τη βιβλιοθήκη τη δικιά μας, θα έρθει ο Γιάννης, ο πρόδρομος, θα μπει μέσα, θα πάρει ένα βιβλίο, θα το διαβάσει και όλα αυτά. Όχι, εκεί πρέπει να κάνεις αίτηση, να δώσεις ένα συγκεκριμένο κώδικα. Όλα τα βιβλία εκεί πέρα έχουν ένα κώδικα. Και αν σου επιτρέψουν να το πάρεις, έχεις ένα περιορισμένο χρόνο που και πάλι τον ρυθμίζουν αυτοί. Και μπορούν να σου δώσουν για προσωπική σου χρήση φωτογραφίες. Ναι, και εγώ λέω, ξέρεις εσύ ποιος είναι ο κώδικας που περιέχει αυτό που θέλεις. Όταν δεν βγαίνει το φως. Ακριβώς. Πώς. Ερώτηση, κύριε. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να κάνεις κάποια στιγμή. Ενώ στο Άγιο Όρος, οι χειρογραφικοί κώδικες υπάρχουν κατάλογοι και λέει
ο χειρόγραφος κώδικας τάδε. Περιέχει αυτό, 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 αυτό. Τους τίτλους όλους από τις ενότητες. Και έτσι μπορείς να πεις, α, εδώ μπορώ να βρω αυτό, με ενδιαφέρει. Θέλω να δω αυτό, κύριε. Εκεί δεν υπάρχει αυτό. Πώς εγώ θα ξέρω, άντε πάω να κάνω μια έτσι. Για ποιο κώδικα. Λοιπόν, άκου Γιάννη τώρα να δεις τι έγινε. Ένας πολύ καλός φίλος πανεπιστημιακός μου λέει, ιστορικός, τον είχα πει τότε ότι κάνω την έρευνα όλα αυτά και μου λέει, κοίτα, πάρε λέει αυτό το κωδικό και κάνε μια αίτηση στο Βατικανό αν σε δεχτούν και πήγαινε να το μελετήσεις. Ξέρεις λατινικά, κάποια βασικά και όλα αυτά τα γνωρίζω. Μου λέει, πάρε αυτό. Λέω, τι είναι, λέει, θα δεις. Μου έρχεται η αποδοχή της αίτησης, πάω εκεί και μου φέρουν, Γιάννη, ένα χειρόγραφο το οποίο είναι της Μεσαιωνικής Ευρώπης, προέρχεται όμως η πηγή του από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Με χάρτες. Όχι, θα σου πω. Γνωρίζεις ότι υπάρχει γραπτή εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου να προετοιμαστεί το έδαφος προς την ομιχλώδη Δύση όταν θα τελείωνε την αποστολή του και την εκστρατεία του στην Ανατολή. Γνωρίζω ότι ήθελε να πάει προς την Ευρώπη μετά. Ακριβώς. Αν ζούσε, ακριβώς, θα πήγαινε. Και εκεί πέρα μέσα, ξέρεις τι αναφέρει. Ότι ο στρατός ο οποίος θα χρειαστεί να συγκεντρώσουμε είναι μόνο για τη Βόρεια Ευρώπη, πλην το Κασιτερίδο νήσων, γιατί εκεί ο λαός είναι φιλικά προσκύμενος προς εμάς. Ναι. Μα αν θα δεις και πολύ σωστά το στην Εθνική Πινακοθήκη του Εδιμβούργου της Σκωτίας, ο αρχαιότερος χάρτης της Σκωτίας περιέχει μια περιοχή της Σκωτίας, Αρκαδία. Αρκαδία. Α, μπράβο. Και μια άλλη, Ιώνα. Ιώνα που είναι Ιωνία. Υπάρχει και αυτό. Επίσης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό το ντοκουμέντο δηλαδή που το πετάμε. Έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι της Μακεδονίας, να πούμε ότι ο βασιλιάς Παρθόλωνας έφυγε με 24 ζευγάρια και πήγε και κατοίκησε στις περιοχές των Βρετανικών νήσων. Και το πρόθεμα Μακ στα ονόματα των Σκοτσέζων, όπως McDonald's, Μακ είναι από το Μακεδόνας. Ακριβώς. Προέρχεται από το προσωνύμιο Μακ που βγαίνει από το Μακεδόνας. Τώρα είναι που θα μας αρχίσουν οι Έλληνες, μας λένε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλη η Μακεδονία. Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Ναι, εγώ το ξέρω ότι είναι. Ακριβώς. Αλλά άντε τώρα να το χωνέψουν ορισμένοι. Και για να πάμε εκεί τώρα για να το προχωρήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, όπως είχαν πει και στην αρχαιότητα, ένας Έλληνας πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Γλώσσα, ήθη, έθιμα, θρησκεία. Σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μιχλώδη Δύση. Σκωτία, Βρετανικές νήσεις. Η γλώσσα είναι ίδια. Τα ήθη και τα έθιμα, σύμφωνα και με τη γιορτή του Μπελτέιν, όπως αναφέρεται μέσα, είναι η γιορτή των Μάιδων που κάνουμε εμείς ή του Αγιανίου του Προδρόμου που ανάβονται μεγάλες φωτιές και πηδάμε από πάνω και είναι ο ερχομός της άνοιξης. Πάρα πολλά ίδια. Ναι. Ακριβώς. Πάμε τώρα και στη θρησκεία. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο μνημείο, το οποίο λέγεται Stonehenge. Λοιπόν, το Stonehenge είναι ο πρώτος ναός και μεγαλύτερος στην Ευρώπη προς το Θεό Ήλιο. Που όμως στην αρχαιότητα ο Θεός Ήλιος ποιος ήταν? Ο Απόλλωνας που πήγαινε με το υπτάμενο του. Ακριβώς, τώρα πάμε εκεί στο Λουκιανό. Με το άρμα που λέει ο Λουκιανός ότι πήγαινε στον βορρά. Ακριβώς. Πήγαινε να κάνει βόλτα. Δεν του χώραγε ο τόπος. Να πήγαινε βόλτα και πάνω. Να πούμε τώρα. Τώρα θα σου δώσω μια πληροφορία που είπες πριν για τους Μικηναίους. Υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή στα ελληνικά που είναι γραμμένη από τους Μικηναίους στο Stonehenge. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Την οποία αυτή την έχουν αποσπάσει, την δείξανε στο Βρετανικό Μουσείο για ένα διάστημα και τώρα είναι χωμένη μέσα σε κάτι κάσες. Το Stonehenge είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κοιτάει τη θέση του ήλιου και να είναι ένας ναός ο οποίος είναι προς τιμήν του Θεού Ήλιου, του Θεού Απόλλωνα, και με αυτό το πράγμα φανερώνεται αυτό που είπαμε πριν, ότι στη Σκωτία είχαν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις και τη θρησκεία. Μα από το ΜΑΚ και τους Μακεδόνες που είπαμε, αν πάει κάποιος στο Εδιμβούργο σήμερα, υπάρχει στην ανοιχτή πλατεία του City Chamber. Α, όχι, για να μην το πεις, λοιπόν. Όταν πάμε σε ένα χωριό ή σε μια πόλη, στο κέντρο, στην πλατεία,
δεν μπαίνει πάντοτε ο ήρωας της περιοχής. Εννοείται. Ο ήρωας της περιοχής. Εννοείται. Ή κάποιος όπως το συνηθίζουν τώρα για τον Βενιζέλο ή για τον Αντρέα. Κάποιος μεγάλος πολιτικός. Κάποιος μεγάλος πολιτικός. Στο Ενδιβούργο. Στο City Chambers. Τι άγαλμα υπάρχει. Τι άγαλμα υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε τον William Wallace, ούτε κάποιον του Bruce, παράδειγμα, που είναι και από τις μεγαλύτερες οικογένειες των Σκοτσέζων εκεί. Είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Βουκεφάλα. Και μάλιστα κιόλας είναι και σε ηλικία πολύ νεαρή που είναι η στιγμή που προσπαθεί να υπέσει το Βουκεφάλα. Είναι το ΜΑΚ που έχουν μπροστά. Ξέρουν από πού το έχουν. Τι δουλειά είχαν να βάλουν το μεγάλο Αλεξάνδρου. Μπας και θέλουν και αυτή τη Μακεδονία. Σαν τους Σκοπιάνους. Να πούμε επίσης ότι θυμάστε ότι πριν κάποια χρόνια έχει γίνει ένα δημοψήφισμα για ανεξαρτησία των Σκοτσέζων. Μέσα στο σύνταγμα των Σκοτσέζων που εάν θα γινόταν ανεξαρτησία, σαν δεύτερη ήτρου γλώσσα είχαν τα αρχαία ελληνικά. Ναι, αυτό όπως είναι επίσης, και οι Ισπανοί που είχαν κάνει το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας για τους Καταλανούς, βέβαια, για τους Βάσκους. Στην ουσία, βέβαια. Που και εκεί πέρα η δεύτερη τους επίσημη γλώσσα σύμφωνα με το σύνταγμα τους ήταν τα αρχαία ελληνικά. Κοίταξε, πέραν τούτου, πιστεύω κυρίες και κύριοι, θα έχετε ακούσει όλη τη φράση «Η γυραιά Αλβιώνα». Ακριβώς. Η οποία είναι η Αγγλία, έτσι. Δεν θα πω Μεγάλη Βρετανία, γιατί το Βρετάνι ενοχλεί τους Γάλλους. Και είχαν ζητήσει κιόλας, αν θα έμπαινε η Αγγλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε όταν είχε μπει, να βγάλουν και να τυπούν μεγάλη. Γι' αυτό λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένο Βασίλειο, ακριβώς. Και δεν λέγεται. Ήθελα να το κάνουν Μεγάλη Βρετανία, αλλά επειδή η Γαλλία έχει βόρεια μια περιοχή με το όνομα Βρετάνη, τότε ο Ντεκόλ είχε πει στον Τζόρτσιλ, ή το αφαιρείς αυτό το όνομα, ή πάμε σε πόλεμο. Τι φασίστες ήταν οι Γαλλοί. Δεν τρέπονται λίγο, ρε παιδιά. Δεν είσαι και εμάς. Τα παραδίδουμε όλα έτσι. Ναι, άμπρα, δηλαδή είναι μεγάλοι φασίστες. Σκέψου τώρα, δηλαδή, ένα κοριτσάκι το οποίο βλέπει αυτές τις ταινίες κάτω τον πύργο του Άιφελ και να ανεμίζουν τα μαλλιά της και να λέει θέλω να πάω εκεί, να φύγω από τη μίζερη και φασιστική Ελλάδα και όλα αυτά και να πηγαίνει σε μια χώρα ακόμα που είχε θέσει βέτο και για να κάνει πόλεμο γιατί έχει μία περιοχή που ονομαζόταν Βρετάνη. Τι πλήση εγκεφάλου έχουν κάνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά να είσαι. Αυτό θα το κάνουμε θέμα οι δυο μας. Ναι, θα κάνουμε ένα μικρό βίντεο, κυρίες και κύριοι, όπου θα ακουστούν πολύ πικρές αλήθειες. Για όλους, για όποιους λένε τη φράση «ντρέπομαι που είμαι Έλληνας». Θα ακούσετε πολύ πικρές αλήθειες σε λίγο για αυτό το θέμα. Τώρα εδώ η λέξη «γυραιά Αλβιώνα», από πού προέρχεται το Αλβιώνα. Πες το εσύ που το έγραψες κιόλας. Λοιπόν, τα λέω όλα εγώ. Δεν λέει. Είπαμε πριν ότι η γυναίκα του Ηρακλή, η οποία κατοικούσε εκεί, τη λέγανε Γαλάτια. Άμπρο. Έτσι. Και γιατί ήταν άσπρη σαν το Γάλλο. Τώρα, η Αλβιώνα βγαίνει από το λατινικό Alba. Αλμπίνος. Ακριβώς. Αλμπίνος που σημαίνει άσπρος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στη λέξη άσπρος και θα πούμε μετά γιατί συγκεκριμένα άσπρος και όχι μαύρος γιατί μπορεί να είναι σκότος και γιατί και γιατί και γιατί. Γιατί πάρα πολύ απλά, όπως φανερώνει και η σημαία των Σκοτσέζων που έχει το Χ και θα έχουν αναρωτηθεί όλοι γιατί να έχει μια σημαία το Χ. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι η ένωση μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού. Είναι η ένωση μεταξύ του σκότου, του σκοταδιού και του φωτός. Δηλαδή του άσπρου και του μαύρου. Γιατί όχι. Τώρα. Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Όχι, ξέρεις πολύ καλά ότι στην αρχαιότητα, Γιάννη, οι συμβολισμοί παίζαν καθοριστικό ρόλο. Και στο Βυζάντιο αργότερα οι συμβολισμοί παίζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δεν συμβολίζανε κάτι εάν δεν σήμαινε αυτό το πράγμα ή αν δεν ήταν στα αλήθεια αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, η ένωση μεταξύ του σκότους και του φωτός μας δηλώνει πεντακάθαρα και περίτρανα, κάτι το οποίο λέμε και εμείς από εδώ πέρα και το έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές, ότι οι Έλληνες, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν εκπολιτιστές. Δεν πήγανε να σφάξουν και να σκοτώσουν. Γι' αυτό έκαναν τις μάχες σε ανοιχτό χώρο, ακριβώς, μόνο με στρατό. Και δεν μπήκαν μέσα στις πόλεις να τις διαλύσουν. Ακριβώς. Όταν λοιπόν σε μια περιοχή που είναι Βρετανική νήσι και έχουν βρεθεί το 1600 μετά Χριστόν στοιχεία ανθρωποφαγίας.
Μέχρι το 1200 περίπου μετά Χριστόν ήταν. Ακριβώς. Το 1600 βρεθήκαν στοιχεία ανθρωποφαγία στις Βρετανικές νήσεις. Τι σημαίνει αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Ότι εγώ θα πω μέχρι το 1800, αλλά αποδεδειγμένα μέχρι το 1600 εκεί τρώγανε ανθρώπους. Υπήρχαν φυλές στη Μεγάλη Βρετανία που τρώγανε ανθρώπους. Και δεν το λέει ούτε ο πρόδρομος, ούτε ο Γιάννης, ούτε κάποιος άλλος. Το λένε και με βάση τη σημαντική ιστορία. Και τα ευρήματα. Ακριβώς. Δηλαδή τρώγανε ανθρώπους. Όταν λοιπόν το 1600 μετά Χριστό τρώγανε ανθρώπους. Και όταν το 1600 π.Χ. κάνανε εμπόριο κασίτερου κάποιοι άλλοι πολιτισμοί, μπορείς να καταλάβεις το παραλληλισμό του σκότους και του φωτός. Τώρα είναι που θα μας πούν φασίστες και ρατσιστές. Τώρα δεν το γλιτώνουμε. Μας έχει προλάβει ο Τεγκόλια. Τι να κάνουμε να πούμε. Έτσι λοιπόν και ακόμα και το Γερεάρ Βιώνα να θυμάστε όταν ακούτε αυτή τη λέξη. Καμιά φορά. Να θυμάστε από πού προέρχεται. Και το Φωμόρι έγραψε εδώ κάτι το οποίο εμένα μου είχε διαφύγει, να μην το κρύψω. Οι Κέλτες θεωρούν την Ατλαντίδα ως πρώτη τους κοιτίδα και ότι ειδικότερα κατάγονταν από τη φυλή γιγάντων Φωμόριων. Φωμόρια. Είναι η φυλή του Γυρεώνη που είχαν τρία κεφάλια. Που σημαίνει κάτω από το νερό, η φράση αυτή. Αυτό μου είχε διαφύγει. Λοιπόν, να πούμε δεν, θα, δεν θα πω περισσότερα για τα πέρα, γιατί ποιο θα το αγοράσει. Να πω τα Φωμόρια, δεν θα πω. Να πούμε λίγο κάποιο για αυτό που είπες για το Φωμόρι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Το κάτω από το νερό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ατλαντίδα βυθίστηκε. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή η φυλή, η οποία πρόλαβε να φύγει την ώρα που βυθιζόταν και ήταν κάτω από το νερό η χώρα της, ακριβώς, αυτοί πήγαν εκεί και ήταν ο βασιλιάς Γυριώνης. Όπως ο Γάδυρος. Όπως και ο Γάδυρος. Ένας από άλλος πάλι. Ένα βασιλιά τη Ατλαντίδα. Από του βασιλεί. Πρόλαβε και έφυγε. Ακριβώς. Το λέει ο Πλάτων βέβαια και πήγε στην. Βρετανία. Εκεί πάνω πάνω, στη Βρετανία και την κατοίκησε. Όσο και αν σα φαίνονται παράδοξα αυτά και να λέτε τώρα τι λένε αυτοί οι δύο εκεί πέρα. Αυτά στηρίζονται σε ιστορικά στοιχεία. Δεν τα λέω ούτε εγώ ούτε ο πρόδρομος. Απλά εμείς τι κάνουμε, αναφέρουμε τι λέει ο τάδε ιστορικός και τι λέει ο άλλος. Φυσικά, αυτό Γιάννη τώρα που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ούτε εγώ, ούτε η φίλη μου η Βασιλική Γιώβη, η οποία και αυτή έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα στο ναι, βιβλίο. Ναι, και μπράβο της κοπέλας. Ακριβώς, για την Αλφιτό, η οποία έδωσε το όνομά της στην Αγγλία. Να πούμε ότι εμείς δεν διεκδικούμε στέματα ιστορικών ή αρχαιολόγων. Όχι βέβαια. Όχι φυσικά. Εμείς αυτό που είμαστε εγώ τουλάχιστον είμαι ερευνητής. Έτσι. Εσύ είσαι ερευνητής, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Ό,τι μπορώ και εγώ κάνω. Έτσι. Ό,τι προλαβαίνω. Τι άλλο. Εγώ είμαι ερευνητής και ένας ερευνητής τι οφείλει να κάνει. Οφείλει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Δεν θα καταπιούμε αμάσιτα αυτά που θέλετε εκεί. Όχι φυσικά. Δεν όχι υπάρχει φυσικά. Αυτό. Εμάς θα μας βρίσκει συνέχεια απέναντί σας. Και απέναντί σας είμαστε. Συνέχεια σας το υποσχόμαστε. Και Γιάννη, όταν όσο τα αναπνέουμε. Γιάννη, όταν πήγε ο Πλάτωνας στην Αίγυπτο, τι τον είχαν πει οι Αιγύπτιοι οι Ιερείς? Ότι Πλάτωνα λέει, ο Πλάτωνα, εσείς οι Έλληνες λέει, είστε λέει σαν μικρά παιδιά. Όλο ιστορίες πλάθετε, όλο αναθεωρείτε τα πράγματα, όλο αναιρείτε τα πράγματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των Ελλήνων γενικότερα το να σκαλίζουμε και να βρίσκουμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς γίνανε. Ναι. Και στη τελική το βιβλίο από μόνο του και η έρευνα δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα όσο με τη Σκωτία. Και όταν εγώ πήγα εκεί από pub σε pub και από περιοχή σε περιοχή η μεγαλύτερη σε ηλικία αυτά τα πράγματα τα λένε δυνατά, τα λένε φωνακτά. Και είναι η προφορική τους παράδοση. Και μας αγαπούν πολύ, πίστεψε με. Ακριβώς μας αγαπούν. Οι Σκοτσέζοι εμάς, τους Έλληνες μας αγαπούν πολύ. Ακριβώς. Το DNA είναι τώρα. Είναι και το DNA. Να πούμε και ότι ο William Wallace, ο γνωστός Braveheart, έτσι, σπούδασε στην Αθήνα. Ο θείος του τον έφερε και σπούδασε εδώ. Ήξερε να μιλά ελληνικά. Μια και επειδή είχε μεγάλο θαυμασμό απέναντι προς το Μέγα Αλέξανδρο, πες ποτέ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Γιατί είναι πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Ναι, αυτός νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί μου διαφεύγει 1600-1700 περίπου. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και τι έκανε. Στον πόλεμο που έκανε κατά των Άγγλων για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, παρέταξε το στρατό
το δικό του σε σχηματισμό μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα έκανε και το εξής πράγμα. Ότι του ζήτησε να κόψουν μεγάλα κλαδιά δέντρων, να τα κάνουν σάρισες για να κάνει ακριβώς την ίδια τακτική του μεγάλου Αλεξάνδρου που ήταν το πρότυπό του. Και όχι μόνο στον ΟΕ, έτσι. Και όχι μόνο στον ΟΕ. Είναι ο μόνος άνθρωπος που όλοι οι λαοί τον ονομάζουν Μέγα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Ακριβώς. Στην παγκόσμια ιστορία δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι ένας και μόνος αυτός. Ακριβώς. Όλοι οι λαοί τον λέγουν Μέγα. Ακριβώς. Και αν θα πας οπουδήποτε στο εξωτερικό, αυτοί που είναι έστω και λίγο μορφωμένοι, μας αγαπούν πολύ εμάς τους Έλληνες. Και όταν βλέπουν Έλληνα, νομίζουν ότι βλέπουν έναν μικρό Θεό. Είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας αυτός. Οι περισσότεροι το έχω ζήσει. Οι περισσότεροι αναφιλόγοι της Ευρώπης θέλουν να μιλάνε απ' έξω αρχαία ελληνικά. Βέβαια. Και αν μιλήσουν μπροστά σε εμάς, εμείς θέλουμε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί γιατί δεν γνωρίζουμε μας. Θα ξεφτυλιστούμε. Μην κοιτάτε που οι πολιτικάντιδες τους κοιτάνε να μας ξεφτυλίσουν με το θέμα του οικονομικού χρέους. Όχι, οι πολιτισμένοι και οι μορφωμένοι άνθρωποι από όλες τις χώρες ξέρουν ότι χάρη σε εμάς είναι πολιτισμένοι. Το ξέρουν και το αναγνωρίζουν και λένε και ευχαριστώ. Και όταν βλέπουν έναν Έλληνα λένε είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Όπως το έχω ξαναπεί Γιάννη σε μια άλλη μου συνέντευξη, νομίζω ότι είναι το καλύτερο διαβατήριο. Η δεν λέξη υπάρχει. Έλληνας. Δεν υπάρχει, στο λόγο. Σε όλο το πλανήτη νομίζω είναι το καλύτερο διαβατήριο. Για να πάμε και στην Ανατολή. Σε 12 χώρες έχω πάει και το έχω δει. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος. Το δηλαδή... γόγονε του Ισκαντέρ. Ναι, ναι, του Δικέρατο. Του Δικέρατο, ακριβώς. Φαντάσου δηλαδή τώρα πώς μας έχουν έξω. Και πώς έχουν μείνει τον εαυτό μας. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να ντρεπόμαστε. Θα τα πούμε αυτά σύντομα. Αλλά εδώ βλέπω ότι έγραψες που πήγαμε μέχρι και Αμερική και Καναδά. Και είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε λίγο χρόνο να το θίξουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έτσι τελειώνει το βιβλίο. Είναι μια καινούργια έρευνα. Πιστεύω κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και αυτή λίγο πιο σύντομα από αυτήν. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις και πάρα πολλά στοιχεία όπου οι πρώτοι που κατοίκησαν στην Αμερική είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Να πούμε τώρα πάνω σε αυτό ότι πάει να γίνει μια μεγάλη μεταστροφή στην συμβατική ιστορία. Και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κύκλοι συμβατικών ιστορικών οι οποίοι θέλουν να περάσουν στον κόσμο ότι οι πρώτοι που πήγαν στην Αμερική ήταν οι Βίκινγκ. Yeah, έτσι νομίζουν. Ακριβώς. Ή έτσι τους είπαν κάποιοι να λένε. Ακριβώς. Εγώ από την άλλη θα πω ότι ακόμα και αυτό είναι ένα βήμα για να αλλάξει η συμβατική ιστορία και να μην έχουμε το ότι 1492 ο Χριστόφορος Κολόμπος λέει και πήγε εκεί πέρα. Μα τώρα είναι δυνατόν αφού πήγε αυτό. Ακριβώς. Πώς την ανακάλυψε αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει. Ακριβώς. Τι είναι επανανακάλυψη για τους Ευρωπαίους. Ακριβώς. Ή για την ένταξη πραγμάτων. Γιατί έπρεπε τότε να γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκεί. Ναι. Από την άλλη, να πούμε ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά στοιχεία. Έχει ανακαλυφθεί σε ευρύτερη περιοχή της Αριζόνα και αρχαίο θέατρο. Αρχαίο θέατρο. Έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα. Και καταρχήν, εγώ αυτό θέλω να πω ότι είναι ότι η περιοχή των Ελλήνων στην Αμερική έχει. Ο κόλπος του Μεξικού, δηλαδή η Λατινική Αμερική με την Κεντρική Αμερική, εκεί πέρα θεωρώ ότι γίνεται χαμό για να μην το πάμε και πιο μακριά για τον Αμαζόνιο, για τις Αμαζόνες που κατοικούσαν εκεί. Ο Αμαζόνιος ποταμός από πού? 7 ολόκληρες πόλεις με το όνομα Αθήνα έχουν οι Αμερικανοί. Αν δείτε, το είχα δείξει πριν 12 ή 13 χρόνια, δεν θυμάμαι. Έχει μια ομάδα στη Χιλή που λέγεται Όλυμπος. Μόνο, η Κορίνθιας στη Βραζιλία. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Είδα στο μουσείο της Χαβάη σε φωτογραφία, βέβαια δεν πήγα στη Χαβάη. Μακάρι να μπορούσα να πάω. Στο μουσείο τους μέσα υπάρχει μια περικεφαλαία αρχαιοελληνική του Πελία. Πηλαία. Του Πηλαία. Ο Πηλαίας του Οδυσσέα. Ο πατέρας, όχι. Όχι, όχι. Τώρα δεν μου ξεφεύγει. Και καταγωγή από εκείνη. Από εκείνη. Ήταν με τον Οδυσσέα συγγενής ήταν κάτι αν δεν απατώμε. Και υπάρχει αυτή η περικεφαλαία στο μουσείο
της Χαβάης, όπου βρέθηκε εκεί. Άντε τώρα εξηγήστε μου εσείς κύριοι, πώς βρέθηκε αρχαιοελληνική περικεφαλαία με ελληνικά γράμματα στη Χαβάη. Άντε. Άντε να σας δω εσάς. Γιάννη, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να το επεκτείνουμε κι άλλο. Κάποιος την πήγε και την πήγε εκεί, φαίνεται, βόλτα. Θα το κάνουμε μία εκπομπή άλλη. Την πήγε ο τέτοιος, μωρέ. Ποιος είχε πάει από εκεί την πλευρά. Που πήγαν αυτοί που ανακάλυψαν και τα νησιά του Πάσχα. Ποιος, κάτι, την άφησε εκεί σε μια γωνία. Ο Κουκ, ναι, πριν να πτάσει εκεί, την άφησε σε μια γωνία εκεί. Για να την βρούμε μετά και να βγουν κι άλλο. Κι άλλο όπως και ο Κουστό είχαν ένα κακό κουστούρι. Κάναν πάρα πολλά πράγματα αργότερα, αλλά ήταν και λίγο ανοιχτοχέριδες. Μόνο αυτοί. Ναι. Ποιος θα ανακάλυπτε και δεν θα βάζει χέρι. Ποιος θα ανακάλυπτε κάτι, πες μου και δεν θα βάζει χέρι. Δεν είναι παράλογο όταν τεράστιοι θησαυροί βρίσκονται μπροστά. Όταν είναι και ανεξέλεγκτα τα πράγματα και δεν υπάρχει και έλεγχος. Όταν είναι και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ακριβώς. Που ό,τι θέλουν κάνουν οι ξένες ερευνητικές αποστολές. Ποιος τους σταματάει και ποιος μπορεί να τους εμποδίσει. Για πέστε μου. Ποιος. Ε, να πάρουν κάτι, να το πάρουν στο εξωτερικό και να πούν μετά ότι βρέθηκε εκεί. Έτσι ή αλλιώς, ή αλλιώτικα. Ή να το ξαφανίσουν και τελείως. Γιατί δεν τους υφέρει να υπάρχει. Ακριβώς. Δεν θα είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία αποστολή αυτή που θα το κάνει. Και οι διάφοροι κουστό και λοιποί. Κατάλαβε. Δεν ξέρω τι έχει να προσθέσει ακόμα. Τίποτα. Εγώ αυτό έτσι ως επίλογο. Ναι, αυτό που έχω να πω είναι το ότι ακόμα δεν ξέρουμε βασικά κομμάτια της ιστορίας μας, όχι γιατί δεν καθίσαμε να τα διαβάσουμε, γιατί πάρα πολύ απλά κάποιοι φρόντισαν να τα κρύψουν, μάλλον να τα αποκρύψουν. Εγώ λοιπόν θεωρώ πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι είναι καλό να δίνουμε την ενέργειά μας σε τέτοια πραγματάκια και είναι επίσης πάρα πολύ καλό το να δίνουμε πρόσβαση στον εαυτό μας σε μια τέτοια γνώση, γιατί μπορούμε να πάμε ακόμα για την έρευνα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο, αν το πάρει κάποιος άλλος, ο οποίος έχει τη διάθεση να το μεγαλώσει, μπορεί να το μεγαλώσει. Όχι, γιατί το κάνει άλλος. Εσύ. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ. Αλλά ξέρεις πάντοτε, κάνω τη ισχύ εν τη ενώση. Εδώ είμαι εγώ, στο πλευρό σου. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Κάνουμε πάρα πολλά. Πολλές φορές. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Ωραία. Ναι, θα το δείτε. Βέβαια. Εγώ έρχομαι όμως για να πω σε επίλογο το εξής. Εντάξει. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει η ιστορία σαν λαός. Ναι. Ίσως γιατί την έχουμε χορτάσει. Ίσως γιατί είμαστε μια χώρα γεμάτη αρχαία, γεμάτη μουσεία, γεμάτη. Τα περισσότερα μουσεία του κόσμου στην Ελλάδα βρίσκονται. Το 1/3 των μουσείων παγκοσμίως είναι στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν τα έχεις γύρω σε όλα αυτά, τα έχεις μπουκτήσει. Λες εντάξει μωρέ, εντάξει μωρέ, έγινε εντάξει και τι έγινε. Στα σχολεία. Γιατί δεν μαθαίνετε την πραγματική ιστορία στα παιδιά. Μπορεί να μας απαντήσει κανένας. Γιατί πουλάτε τρέλα στα παιδιά, οι Ευρωπαίοι και τα χίλια δύο καθά. Εδώ και μέχρι πρόσφατα βγάλανε τον Παύλο Μελάτο. Δηλαδή μην πάμε τόσο πίσω. Γιατί ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Λειτουργεί είστε, δεν είστε υπάλληλοι. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό όσοι είστε καθηγητές και δάσκαλοι. Δεν το έχετε καταλάβει ότι εσείς προετοιμάζετε το αύριο αυτού του τόπου. Και ότι αν αύριο δεν θα έχει αύριο αυτός ο τόπος, η καθολοκληρία υπεύθυνη θα είστε όλοι εσείς. Απεργίες ξέρετε τι να κάνετε για χρήματα, για έτσι, για αλλιώς, για αλλιώτικα. Για την ύλη, την ιστορική ύλη και την υπόλοιπη ύλη των βιβλίων, κάνατε ποτέ απεργία. Για πείτε μου, όποιος από εσάς λειτουργός, είτε ως δάσκαλος, είτε ως καθηγητής, γιατί εγώ λειτουργούς σας λέω, προσέξτε, είναι λειτουργήμα ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Όποιος από εσάς μπορεί να μου πει το αντίθετο, το βήμα είναι εδώ. Ανοιχτό. Ανοιχτό κυρίες και κύριοι, είτε γυναίκα είτε άντρας. Ελάτε και πείτε με και φασίστα, αν μπορεί να δημόσια. Ελάτε. Εγώ θα σας φέρω κάτω την επιστημονική ιστορία της Ελλάδος που έγραψα. 5 ολόκληρη τόμοι, 2.500 σελίδες. Και να μου πείτε γιατί δεν τα διδάσκετε αυτά στα παιδιά. Με ευρήματα. Με ιστορικές αποδείξεις. Να δω τότε τι θα λέτε. Να δω τι θα λέτε. Κατάλαβες. Αυτοί έχουν την ευθύνη πρόδρομη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Το κράτος μπορεί να είναι ό,τι είναι. Εσείς γιατί δεν αντιστέκεστε. Μπορεί να είχαμε υπουργό παιδείας εκείνο το. Αν να μην το πω τώρα πώς θα το χαρακτηρίσω, το φίλι. Και το κράτος εμείς το κάνουμε. Το φίλι. Γιατί δεν αντισταθήκατε. Γιατί δεν κάνατε μαζικά απεργία. Για πείτε μου. Γιάννη, στηρίξαν και έναν παράνομο γιατί το ΣΤΕ απέρριψε τις αλλαγές και του Φίλη και του Γαβρόγλου. Άρα λοιπόν είναι συνυπεύθυνοι όλοι. Να μην πω περισσότερα, συγχυστώ και ξεφύγω και αρχίσω με τα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Και το βήμα που μου δίνεις εμένα και που σου έδωσα εγώ βήμα και ήρθες και ευχαριστώ, αδερφός και συνεργάτες. Αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε εσάς, κυρίες και κύριοι, έτσι, που είχατε τη διάθεση
και την καλοσύνη να μας δείτε και να μας ακούσετε.